θέλει να οργανωθεί με Πινδώνη και Ασίγμπα. Ασίγμπα, ο οποίος δοκιμάζεται στο κέντρο της άμυνας, έχει παίξει δεξιμπάκ, έχει παίξει αριστερό, που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Προς το παρόν η ΑΕΛ πάει μπροστά και συνέχεια με τον Πινδώνη για την Παναχαϊκή, τον Ασίγμπα. Μπαλά φτάνει στον Πέδρο για να μπείτε στο γήπεδό της, όχι στη φυσική έδρα, γιατί δεν είναι ακόμα το γήπεδο της Αγίας διαθέσιμο, εδώ στο Παμπελοποννησιακό, για να μαζέψει κι άλλους. Τα νίκες, δύο ισοπαλίες και καμία ήττα. Δεν μπορεί ο Πάτο, ούτε ο Ασίγμπα, η παλιά τον Ουρτάδο για τον Πάτο. Πάλι ο Ασίγμπα στη μονομαχία με τον Πάτο. Και αυτός έχει περάσει από την Πάτρα για να φεγγάρει. Πρώτες κουβέντες του Ράτκο Ντόστανης και από εκεί και πέρα θέλει και ο προπονητής, ο σέρβος προπονητής της ΑΕΛ να ανεβάσει ψηλά τις γραμμές. Πρέπει να πω ότι ακριβώς με το... Λοιπόν, έγινε το λάθος, ο Νικολακάκης κλέβει, αλλά επιμένει μπροστά ο Λαμπρόπουλος. Ξανά passing game, είναι τώρα ο Ναγιάρ. Αργεντίνος και πάλι μπροστά για να τρέξει ο Κουντόπουλος. Θα πάρει την μπάλα τον επιτηρείο Ασίγμπα. Δύο έχουν πάει στην κορυφή, ο Κουντόπουλος κόβεται από τον Ασίγμπα όμως και τώρα είναι ο Πινδώνης. Και προσπαθεί να τρέξει με τον Μαρουκάκη. Ο Μαρουκάκης ανοίγει το κοντρόλ αρκετά. Τον έκοψε ο Ασίγμπα. Η μπάλα είναι πλάγια υπέρ της ΑΕΛ. Και πιο πίσω Ασίγμπα. Πέδρο, πήρε ένα διάδρομο, μπαίνει στην περιοχή ο Πορτογάλος. Το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας, στο σούτ του. Κάργας, λάθος, παίρνει ο Μαρουκάκης. Βγαίνει μπροστά ο Πάτο, τον είδε, του ανοίγει την μπάλα, τρέχει και ο Ασίγμπα. Ποιος καλύπτει με το σώμα. Θα πάρει τον έλεγχο της μπάλας τώρα. Σκιατραβάνης, πιεζόμενος. Διώχνει σε πλάτο το rebound. Πινδώνης ήρθε να τσιμπήσει την μπάλα και ο Ασίγμπα να απομακρύνει. Κάθε την παλιά για τον Πάτο, ο Ασίγμπα είναι εκεί, ελέγχει. Λαμπρόπουλος. Εσιαστή, θα σας πω σε πολύ λίγο ποιος είναι ο παίκτης που θα βγει. Και είναι ο Γιώργος ο Μπουντόπουλος, ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει. Με έναν μεσοεπιθετικό λιγότερο, με τον Κισαμικό στο Γάλλο, στο Ρέθυμνο. Πάτο θέλει να περάσει, βγήκε γρήγορα ο Λαμπρόπουλος, τσίμπησε Ασίγμπα. Περνάει ο Γκανέζος, Σκιατραβάνης περνάει και αυτός, με τη μία συνεργάζεται με τον Πέδρο, γρήγορος ο Σκιατραβάνης, η σέντρα δεν είναι καλή. Εννοείται το παιχνίδι είναι μέτριο, δεν είναι καλό, δεν μπορεί να το απολαύσει κανείς, με την έννοια ότι ναι μεν βάζουν τα δυνατά τους, αλλά δεν παίζουν στρωτά και δεν είναι ποιοτικές οι προσπάθειες. Δύο ισοπαλίες, είναι αίτητη και η Παναχαϊκή, η οποία είναι αίτητη εδώ στην Πάτρα. Έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Βέβαια, εκείνα τα δύο ισοπαλά αποτέλεσματα. Πέσαν ο Δόχοφ, θα απομακρύνει. Ο Ασίγμπα. Ασίγμπα μπροστά, Λαμπρόπουλος. Ξανά στον Γκανέζο αμυντικό. Αργό. Ασίγμπα πρόλαβε. Μακριά από το Βέρτζο. Με την είσοδο του Κομεσίδη άλλαξαν και πλευρά. Ο Βέρτζος άλλαξε πλευρά, πήγε σαν δεξί center back και αριστερά. Στα αμυντικά καθήκοντα και ώρες βλέπουμε τον Ουρτάδο να είναι και αυτός ένα. Ο Ασίγμπα θα εκτελέσει το φάουλ.